Καλπάζει η τιμή των καυσίμων. Οι τιμές ανεβαίνουν συνεχώς, δυστυχώς. Οι πελάτες κάνουν παράπονα, η κίνηση έχει μειωθεί. Τα ποσά μειώνονται, οι μετακινήσεις μειώνονται και δεν ξέρουμε πού θα πάει πλέον αυτή η κατάσταση. Τώρα και 20 μέρες υπάρχει μια άνοδο καθημερινή, χωρίς καμία πτώση μπορώ να πω, εκτός μιας ημέρας που ήταν πολύ μικρή η μείωση και μετά πάλι ξανά την ανιούσα. Όσοι επισκέφτηκαν σήμερα βενζινάδικα στην Κρήτη θα είδαν στις αντλίες τις τιμές τσιμπημένες, με τη μέγιστη τιμή της απλής αμόλυβδης να φτάνει στο Ρέθυμνο τα 2,29 ευρώ, στα Χανιά τα 2,27, στο Ηράκλειο τα 2,32 και στο Λασίθι τα 2,27. Το πετρέλαιο κίνησης είναι περίπου στο 1,90 στην πόλη του Ηρακλείου και επίσης να ξέρουμε ο κόσμος ότι υπάρχει και η επιδότηση των 15 λεπτών. Δηλαδή αν δεν είχαμε την επιδότηση των 10 λεπτών, σήμερα το πετρέλαιο κίνησης θα ήταν στα επίπεδα των 2 ευρώ και 5 λεπτά. Ουσιαστικά έχει εξανεμιστεί αυτή η επιδότηση, έτσι δεν είναι? Ουσιαστικά με την άνοδο που υπάρχει εξανεμίζεται σιγά σιγά, ακριβώς. Και ο κόσμος που έρχεται, γιατί πόσα μιλάμε τώρα, τα 50 ευρώ έχουν τελειώσει και τα φουλαρέτο? Ναι βέβαια, εννοείται αυτό το πράγμα. Τώρα είναι δεκάρικο, 15, 20, μέχρι εκεί. Μέχρι εκεί ίσα ίσα να κάνουν τις δουλειές τους και τίποτα άλλο. Και μπορεί κανείς να σκεφτεί πως αυτό είναι αποτέλεσμα μόνο της αύξησης των τιμών του αργού πετρελαίου. Ωστόσο φαίνεται πως τη ζημιά στην παρούσα φάση την κάνει το ευρώ, που το τελευταίο διάστημα διολυσταίνει έναντι του δολαρίου. Υπάρχει τεράστιο αρνητικό πενταετίας για το ευρώ. Έχει τεράστια πτώση έναντι του δολαρίου. Και ουσιαστικά εκτοξεύει τις τιμές. Δηλαδή η τιμή του αργού που έχουμε σήμερα δεν δικαιολογεί τέτοιες αυξήσεις. Στο μεταξύ δυσίωνες είναι οι εκτιμήσεις για τις επόμενες ημέρες, με τους επαγγελματίες της αγοράς να ζητούν τη λήψη άμεσα δραστικών μέτρων. Αυτό που πρέπει να γίνει, όπως έχουν κάνει και άλλες χώρες, όπως τώρα και η Ιταλία, δίνει παράταση στη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Είναι η μόνη λύση που θα μπορούσε να γίνει κάτι για να μειωθεί το κόστος της βενζίνης. Άλλο ένα δύσκολο καλοκαίρι. Όταν λέτε η κίνηση έχει μειωθεί, περίπου της τάξης πόσο? Γύρω στα 30%. Πρέπει να γίνουν δραστικές κινήσεις. Γιατί αυτή τη στιγμή για την Ελλάδα νομίζω ότι είναι μήμετρα. Αυτό που βγάλαν τώρα με τα 50 ευρώ που δίνουν στην νησιωτική και τα 40 στην υπηρετική Ελλάδα επιδότηση στη βενζίνη είναι ούτε χαπάκι.